Θα διαβάσουμε τη σελίδα 636, είναι από το προφητικό βιβλίο Ισαΐας ο Προφήτης, από το βιβλίο Ισαΐας ο Προφήτης, κεφάλαιο ΚΒ, 22 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Σελίδη 636, ΚΒ κεφάλαιο, 22 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Ισαΐας ο προφήτης Κάπα Βήτα, 15 Ούτο λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων Είπαγε Ήσελθε προς τον θησαυροφύλακα τούτον προς τον Σομνά Τον επιστάτην του οίκου και είπε Τι έχεις εδώ και εδώ τι να Ώστε να κατασκευάσεις εντάφθα μνημείων εις αυτόν Κατασκευάζει το μνήμα αυτού υψηλά και κόπτει εμπέτρα πέτρα κατοικίαν σε αυτόν. Ιδού ο Κύριος θέλησε εκβάλει εκβολήν βιέαν, και θέλησε περικαλύψει εσχήνην. Θέλει βεβαίως σε στροφογυρίσει και την άξη βιαίως ως σφαίραν εις τόπον ευρύχωρον. Εκεί θέλεις αποθάνει και εκεί θέλουσιν συνείστε η άμαξε της δόξης σου, ο έσχος του οίκου του Κυρίου σου και θέλω σε εξώσει από τη στάση σου και θέλω σε κρυμνήσει από το αξιώματό σου. Και εκείνη τη ημέρα θέλω καλές τον δούλον μου Ελιακήμ, τον ιόν του Χελκίου και θέλω ενδύσει αυτόν τη στολή σου και θέλω περιζώσει αυτόν τη ζώνη σου και την εξουσία σου θα δώσει στην χείραν αυτού. Και θέλει είστε πατήρ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και στον οίκον του Ιούδα. Και θέλω βάλει επί των όμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ. και θέλει ανοίγει και θέλει κλεί. Και θέλει κλείει και θέλει ανοίγει Και θέλω στηρίξει αυτόν ως πάσαλον εν, το τόπο, εν τόπο στερεό, και θέλει είστε ως θρόνος δόξης του οίκου του πατρός αυτού. Και απ' αυτού θέλουσιν συγκρεμάσει πάσαν την δόξαν του οίκου του πατρός αυτού, τους εκγόνους και απογόνους πάντα τα σκέβη τα μικρά, και από το σκευόν των ποτηρίων έως πάντων το σκευών των φιαλών. Εν εκείνη τη ημέρα λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, το εστηριγμένον καρφίον εν το στερεό τόπο θέλει κινηθεί και θέλει εκβληθεί και πέσει και το φορτίο εν το επ' αυτού θέλει κρυμνιστεί διότι ο Κύριος ελάλησε. Αμήν. Ο Σομνά, ένας άνθρωπος του Θεού, τον οποίο εξέλεξε ο Εζεκίας και τον τοποθέτησε θησαυροφυλάκα του ανακτόρου του, του οίκου του δηλαδή άνθρωπο ο οποίος να φροντίζει να διαχειρίζεται και να μεριμνά για τους θησαυρού του βασιλιά και του ανακτόρου και τον έθεσε επίσης και επιστάτη, οικονόμο πάνω υπεύθυνο διαχειριστή πάνω σε όλες τις δραστηριότητες του βασιλικού οίκου. Τούτο έγινε γιατί είχε τα προσόντα, τις δυνατότητες και τις ικανότητες να γίνει θησαυροφύλακα και οικονόμος και καθώς γνωρίζουμε η ικανότηση μόνο και κάθε ικανότητα που έχει ο άνθρωπος και κάθε τι καλό που έχει ο άνθρωπος και πάσα δόση αγαθή και πάν τέλειον τέλειων το οποίο έχει ο άνθρωπος είναι από το Θεό γιατί δεν έχουμε τίποτα κανείς μας το οποίο δεν λάβαμε και δεν έχουμε τίποτα κανείς μας που να είναι δικό μας. Άρα λοιπόν ο Θεός εκόσμησε το Σομνά με ικανότητες και δυνατότητες σημαντικές ώστε καθώς ο Θεός έκλεξε το Σομνά για να χαρίσει σε Αυτόν αυτά τα φυσικά και πνευματικά χαρίσματα θα λέγαμε σήμερα ο Εζεκίας τον εξέλεξε και τον κατέστησε επιστάτη επί όλων των υποθέσεων οικονόμο δηλαδή επί όλων των υποθέσεων του παλατίου του καθώς και υπεύθυνο διαχειριστή όλων των θησαυρών του βασιλείου του. Το θέμα όμως είναι ότι ό,τι και να μας έχει δώσει ο Θεός δεν είναι βέβαιον ότι θα το διατηρήσει στη ζωή μας. Ό,τι και να έχει κάνει αγαθόν ο Θεός στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή και στην εκκλησία μας, κάθε εκκλησία, ό,τι και να έχει κάνει στην επαγγελματική μας δραστηριότητα, και σε όλες τις δραστηριότητες, είτε σαν πατέρε, είτε σαν μητέρε, είτε σαν αδελφοί, είτε σαν πρεσβύτεροι, είτε οποιαδήποτε δραστηριότητα και αν έχει το παιδί του Θεού και ο άνθρωπος του Θεού, το βέβαιο είναι ότι ο Θεός το έδωσε, το δημιούργησε, γιατί αυτό είναι ο δημιουργός των πάντων, και ο Θεός το διατηρεί, εάν το διατηρεί. Και δεν είναι βέβαιον ούτε ασφαλές ούτε δεδομένο ότι ο Θεός θα διατηρήσει κάθε αγαθό που χάρισε και χαρίζει σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Αλλά όπως και οι δόσεις είναι από το Θεό καταχάριν μεν όχι χατηρικά δε έτσι και η διατήρηση στην παρουσία του Θεού και στη δόξα του Θεού είναι μεν καταχάριν αλλά δεν είναι χατηρικά. Και αυτό σημαίνει ότι εξαρτάται απόλυτα από τη διαχείριση που κάνει ο κάθε ένας άνθρωπος σε όλα τα δώρα και σε όλες τις δόσεις τις αγαθές που ο Θεός του έχει χαρίσει. Τα ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε στο Σομνά αλλά ιδιαιτέρως στον εαυτό μας για να γνωρίσουμε με τα το πόσο ο Θεός μας βλέπει κάθε στιγμή είναι σομνά ποιον αγαπάς, ποιον φροντίζεις, ποιον υπηρετείς και με ποιον έχεις κοινωνία και εν τέλει τι κάνεις στη σχέση σου με τους ανθρώπους αλλά και στη σχέση σου με το Θεό ποιον εξητάς, ποιον περιμένεις και από ποιον περιμένεις. Αυτά λοιπόν που βλέπει ο Θεός στο Σομνά δεν είναι ευάρεστα στην καρδιά του Θεού και στους οφθαλμούς του Θεού γι' αυτό και δίνει εντολή στον Ισαΐα και του λέει πήγαινε ήσελθε προς τον Σομνά το θησαυροφύλακα και τον οικονόμο του οίκου του βασιλικού και πες του τι είναι αυτό που έχεις, τι είναι αυτό που κάνεις και ποιον έχεις, με ποιον δηλαδή συνεργάζεσαι, με ποιον δηλαδή έχεις κοινωνία, με ποιον συνομιλείς και τι είναι αυτό που ενεργείς. Τι είναι αυτό που κάνεις. Και διαπιστώνει στο ερώτημα ποιον αγαπάς ότι αγαπάει βασικά τον εαυτό του. Ποιον φροντίζεις, για ποιον εργάζεσαι και διαπιστώνει ο Θεός ότι βασικά φροντίζει και εργάζεται για τον εαυτό του και θα μπορούσα να το επεκτείνω λίγο για τον εαυτό του ή για την οικογένειά του ή για τη μικρή εκκλησία που χάρισε ο Θεός ή για τα δικά του εν γέννη πράγματα. Και ποιον υπηρετεί το τρίτο ερώτημα πάλι η απάντηση είναι τον εαυτό του και τα δικά του. Τα εαυτού. Ενώ ο Απόστολος Παύλος μας τονίζει ιδιαιτέρως ότι μη ζητείτε τα εαυτόν αλλά τα των άλλων. Αλλά και στη σχέση του με το Θεό πάλι κακή διαχείριση πολύ κακή διαχείριση γιατί δεν εξητάει το Θεό, αλλά εξητάει ένα ιδιαίτερα προβεβλημένο μνήμα η ανάμνησή του, πάλι για τον εαυτό του, για τη μετά θάνατο ζωή του, πάλι για την προβολή του, μέχρι και εκεί έφτασε και όχι για τη σχέση του και τη θέση του στην παρουσία του Θεού μετά το τέλος Τη ζωή του εδώ Αλλά και ένα υπέρλαμπρο μνημείο Η σανάμνησή του Το οποίο οικοδομεί από τώρα που ζει Ένας άνθρωπος λοιπόν Για τον οποίο ο Θεός Θα πει ότι είσαι το έσχος Του οίκου του Κυρίου σου Φοβερό Η ντροπή ο ονειδισμός γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται καθ' υπερβολή για τον εαυτό του για το έργο του, για τη ζωή του για την οικογένειά του για τα δικά του ντροπιάζει το Θεό και ντροπιάζεται και ο Θεός στη ζωή του θα φράσω μία λέξη αγανακτή ο Θεός αυτά περιμένω από σένα που σου χάρισα τόσα αυτά είναι που μπορείς να κάνεις χρησιμοποιώντας τα δικά μου δώρα και τη δική μου χάρη να σκέφτεσαι τον εαυτό σου και το έργο σου και τη ζωή σου ακόμη και την μεταθάνατο προβολή σου την ιστεροφημία σου αγανακτεί ο Θεός γι' αυτό και θα σε εκβάλω με εκβολήν βιαίαν και θα σε περικαλύψω με εσχήνη πρόκειται να σε τεινάξω βιαίως ως σφαίρα εις τόπον και εκεί θα πεθάνεις και εκεί θα είναι η άμαξε στις δόξεις σου και θα σε εξώσω και από τη θέση σου και από το αξίωμά σου. Απόρριψης. Με χρόνο μέχρι να πεθάνει μέσα στον ονειδισμό και στην ταλαιπωρία μακροθυμίας του Θεού μήπως και στην ταλαιπωρία του και στον ονειδισμό του μετανοήσει και επιστρέψει αλλά η ευλογία πήρε τέλος τώρα η κρίσης και η αναμονή μήπως και επιστρέψει. Ο Θεός να φυλάει, αδερφοί. Γιατί η ευλογία του Θεού, η παρουσία του Θεού δεν είναι εξασφαλισμένη μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και αυτό είναι βέβαιο. Και τώρα η αντικατάσταση. Και τώρα Εν εκείνη την ημέρα που εγώ θα σε εξώσω με, βιβε... με βιέαν εκβολή θα καλέσω τον δούλο μου τον Ηλιακήμ, τον Ιωάνν του Χελκίου, τον δούλο μου θα τον φορέσω τη στολή σου, θα τον περιζώσω με τη ζώνη σου θα του δώσω την εξουσία σου στα χέρια του γιατί αυτός θα είναι πατέρας σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και σε όλων των οίκων του Ιούδα. Αυτόν θέλω. Να έχει πατρική αγάπη. Όχι στον εαυτό του και στα δικά του, αλλά σε όλους που ο Θεός του χάρισε δίπλα του. Πατρική αγάπη, όχι κρίση, όχι κατάκριση, ιδιαίτερα στα λάθη του. Δεν απορρίπτει ο άνθρωπος, ο Θεός απορρίπτει. Δεν καταδικάζει ο άνθρωπος γιατί θα καταδικαστεί. Ο Θεός καταδικάζει. Και μάλιστα ούτε ο Θεός, ο Χριστός Είναι αυτό στον οποίο ο Θεός έδωκε την εξουσία να κάνει κρίση. Και μάλιστα όχι όποτε θέλει αλλά εν τη εσχάτη ημέρα. Την κρίση ο Θεός δεν τη θέλει. Ούτε για τον εαυτό του θα τολμούσα να πω αλλά ιδιαιτέρως για τους δούλους του ή ιδιαιτέρως για τους ανθρώπους τους οποίους ευλόγησε και ευλογεί και κινδυνεύει ο άνθρωπος με κίνδυνο φοβερό και τρομερό όταν δεν διακρίνεται η πατρική του αγάπη προς τον πλησίον του και ιδιαιτέρως στην Εκκλησία του Χριστού προς τον αδελφόν του. Και μάλιστα τον αδελφό του τον ανυπόφορο και μάλιστα τον αδελφό του και τον πονηρό ακόμη για τον οποίο ο Θεός μακροθυμεί περιμένοντας τη μετάνοια, την επιστροφή για τον άσοφο και οποιοδήποτε αδελφό ή πλησίον μέχρι ακόμη και τον εχθρό τον εχθρό του μέχρι ακόμη και αυτόν που τον μισεί, μέχρι ακόμη περισσότερο και αυτόν που τον κατηγορεί, μέχρι ακόμη περισσότερο και αυτόν που τον κακοποιεί ή τον βλάπτει. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Σκληρά φέρεσαι. Με σκληρότητα θα σου συμπεριφερθεί ο Θεός. Μήπως και, κα... και εννοήσεις γλυκά και τρυφερά φαίνεσαι προς όλους, με γλυκύτητα και τρυφερότητα θα σε αντιμετωπίζει ο Θεός ακόμη και στα πιο μεγάλα σου λάθη. Γιατί γνωρίζει ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, εις πολλά Γνωρίζει τη φύση μας, γνωρίζει την καρδιά μας ότι είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. γνωρίζει τις αδυναμίες μας γνωρίζει τα πάντα εάν δεν συγχωρείς ποτέ δεν θα συγχωρούνται οι αμαρτίες σου εάν δεν δίνεις ποτέ δεν θα σου δίνεται στην ανάγκη σου εάν κατηγορείς σε κατηγορία θα βρίσκεσαι αν κρίνεις ή αν καταδικάζεις σε κατάκριση και σε καταδίκη θα βρίσκεσαι ο Θεός δεν εμπέζεται ιδιαίτερα αδελφοί μου στις έσχατες ημέρες όπου ο Θεός δημιουργεί μία εκκλησία αμόμητο ένδοξο αγία τέλεια μία χουσακυλίδα ηρητή δαϊτή των τιούτων που δεν μπορεί να επιτρέψει ανθρώπους σκληρούς να καταπιέζουνε να κατακρίνουνε να κατεξουσιάζουνε τα πρόβατα της βοσκής του αλλά θέλει και θα βάλει και θα χρησιμοποιήσει και θα συστήσει γιατί το στερεόν θεμέλιο του Θεού μένει μόνο ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού και τους γνωρίζει και τους αναγνωρίζει και τους συστήνει και τους χρησιμοποιεί και το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων με τους οποίους ο Θεός μπορεί να συνεργαστεί γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει και μπορεί να χρησιμοποιήσει γιατί μπορεί να διορθώσει. Είναι αυτοί που έχουν πατρική αγάπη όχι στα παιδιά τους μόνο αλλά ιδιαίτερο σε όλους τους άλλους. Σε όλη την Ιερουσαλήμ και σε όλον τον Ιούδα. Πατρική αγάπη όπως είπαμε έχει φροντίδα. Έχει συγχωρητικότητα. Έχει μακροθυμία. Ενδιαφέρεται για την προκοπή του παιδιού, για την αύξηση, για την ευλογία, για την ευτυχία. Και για να γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε ενώπιον του Θεού. Όχι ο ένας τον άλλον γιατί ποτέ δεν μπορούμε. Δεν ξέρεις την καρδιά μου εσύ. Βλέπεις, αλλά βλέπεις το φαινόμενο. Μόνο ο Θεός βλέπει την καρδιά μου, το ίδιο και εγώ. Αλλά τα βάθη της καρδιάς μου που τα γνωρίζει ο Θεός, υπάρχει και κάποιος άλλος που τα γνωρίζει, εγώ. Το πνεύμα μου. Και μπορώ πάρα πολύ εύκολα να καταλάβω σήμερα το μέλλον μου από το πώς προσεύχομαι για το γιο μου και την κόρη μου, πώς προσεύχομαι για τη γυναίκα μου και πώς προσεύχομαι για τα παιδιά σας, για τις γυναίκες σας και για τους άντρες σας. Θα καταλάβω πάρα πολύ καλά σε ποια κατάσταση βρίσκομαι. Θα καταλάβω πάρα πολύ καλά σε ποια κατάσταση με βλέπει ο Θεός από το πώς προσεύχομαι για τον εαυτό μου και πώς προσεύχομαι για τον πλησίον μου και τον αδελφό μου. Και όταν θα καταλάβω τα χάλια μου, επειδή ο Θεός είναι μακρόθυμος και μου δίνει χρόνο να μετανοήσω για να μην διακοπεί άμεσα η παρουσία Του και η ευλογία Του και η χάρη Του στη ζωή μου, να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο της μακροθυμίας, να πενθήσω για να παρηγορούμε. Γιατί είναι γραμμένο μακάρι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Πατρική αγάπη ψάχνει να βρει ο Θεός. Όχι για τα παιδιά μας, αλλά για όλα τα άλλα παιδιά και για όλους τους άλλους αδελφούς μας. Και τότε μόνο σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα δώσει ο Θεός το κλειδίον του Δαβίδ. Όποιος το έχει, ανοίγει και κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Ή κλείνει και κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Και το πρόσωπο Πραγματικά έχει δεδομένο το κλειδίον του Δαβίδ και την εξουσία του Δαβίδ είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς ο οποίος είναι αυτός ο οποίος ανοίγει και κανείς δεν κλείνει και κλείνει και κανείς δεν ανοίγει και όπως λέγει ο Χριστός σε μένα απέστειλε ο πατέρας μου και σε μέ δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με τα ίδια κριτήρια αποστέλω και εγώ εσάς και σας δίνω τη δική μου εξουσία. Να ανοίγετε πάντοτε. Να μην υπάρχει πόρτα την οποία δεν μπορείτε να ανοίξετε. Να μην υπάρχει κάτι το οποίο δεν ανοίγει στην παρουσία σας. Όπως δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να ανοίξει ο Χριστός. Και όταν εσείς ανοίγετε όλες οι δυνάμεις, οι επουράνιες και οι πήγες και οι καταχθόνιες αδυνατούν να κλείσουν. Και όταν εσείς κλείνετε, όλες οι δυνάμεις, επουράνιες, επίγειες και καταχθόνιες αδυνατούν να ανοίξουν. Και ποιος είναι αυτός που έχει την αγάπη του Θεού Πατρός, άρα έχει και τη χάρη του Χριστού, άρα και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Κοιτάζει τον πλησίον του όπως ο πατέρας τα παιδιά που αγαπάει είτε τα καλά είτε τα κακά γιατί υπάρχουν παιδιά φρόνιμα υπάρχουν και παιδιά ατακτά υπάρχουν παιδιά ευλογημένα υπάρχουν και παιδιά απομακρυσμένα γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τολμάει λέγοντας πρώτον μιμητέ μου γίνεσθε καθώς και εγώ του Χριστού αλλά και συνεχίζει ακόμη περισσότερο μιμητέ του Θεού γίνεστε. Σε ποιο σημείο περιπατείτε εν αγάπη. Αμήν.